Πάμε λοιπόν τώρα στα σχολιά και στα μέτρα. Έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα. Να το πω απλά, από σήμερα για να μπείτε σε εστιατόριο ή καφέ ή σε γήπεδο, πρέπει να είστε εμβολιασμένοι. Σε όλα τα άλλα μπαίνετε είτε εμβολιασμένοι με το πιστοποιητικό, είτε με rapid ή μοριακό τεστ. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και στα σχολεία με τις διαφοροποιήσεις, βέβαια, γιατί εκεί μιλάμε για self-tests. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η μέρα. Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία με τους ειδικούς να φοβούνται τα χειρότερα. Η έκρηξη κρουσμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, λένε οι ειδικοί, και προτείνουν να γίνονται στα σχολεία τα εμβόλια. Θα πηγαίνουν εμείς στα παιδιά για να εμβολιαστούν. Έτσι θα προσεγγίσεις την κατάσταση. Το εμβόλιο είναι απαραίτητο για να μην ξανακλείσουν τα σχολεία, λένε οι παιδίατροι. Θέλω να πω ότι και τα παιδιά τα οποία δεν θα εμβολιαστούν τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, εγκρίνεται και το εμβόλιο για χαμηλότερες ηλικίες. Προς το παρόν πάντως ισχύει πως τμήματα θα κλείνουν μόνο αν νοσήσουν το 50% συν ένας μαθητής. Αυτά που ακούμε στην τηλεόραση φοβόμαστε. Οι μαθητές μπήκαν κρατώντας την αρνητική βεβαίωση στο self-test και φορώντας μάσκες. Ωστόσο οι αποστάσεις δεν τηρήθηκαν παντού. Οι ανεβολιαστές εκπαιδευτικοί, εκτός από 2 rapid test τη βδομάδα, αν εμφανιστεί κρούσμα, θα κάνουν άλλα 2 μέσα στις 7 ημέρες. Όπως και οι ανεβολιαστές μαθητές. Όσοι κάθονται κοντά στο κρούσμα θα κάνουν καθημερινά self-test. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και με αντιπροσωπείες μαθητών από κάθε τάξη, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα σχολεία της Πάτρας. Σε εγγένεια σχολείου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δαμάση Τρινάβου. Το παλιό υπέστη ζημιές από το σεισμό της 3ης Μαρτίου. Θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα τα οποία μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Φωτογραφία με την πρώτη μέρα των παιδιών του στο σχολείο, ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Instagram. Στη Θεσσαλονίκη, ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να περάσει το δρόμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8 και 20, στην οδό Αμπελοκύπρου στον Περαιά, η 12χρονη παρασύρθηκε από γιο ταχύ, ευτυχώς ελαφρά. Στο Αμίντεο, τα πράγματα ξέφυγαν. Ο Σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους. Ντροπή σας. Τουλάχιστον να το κλείνετε μπροστά μου. Και εσείς θα μου κάνετε επεισόδιο εδώ μέσα την ώρα του αγιασμού. Για να με απαγορεύετε να πω μέσα στις τάξεις γιατί δεν φοράω μάσκα. Πόρτα για τους ανεμβολίες τους από σήμερα σε διασκέδαση εργασία μετακινήσεις. Αυτοί που δεν δέχονται να εμβολιαστούν πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες. Στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν νοσήσει. Είναι μόνο με πακέτο. Δεν μπορούμε να ζητάμε τον κόσμο να ποιος έχει εμβολιαστεί και ποιος δεν έχει. Το μέτρο περιλαμβάνει και παιδιά ανώ των 12 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτή η τζαμαρία η οποία θα κλείνει θα διαχωρίζει τους εμβολιασμένους που θα κάθονται στο εσωτερικό από τους ανεμβολίαστους πελάτες οι οποίοι επιτρέπεται να κάθονται μόνο στους εξωτερικούς χώρους του κάθε καταστήματος. Είμαστε εμβολιασμένοι και όλη η οικογένεια. Για όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν, το self-test δεν θα επιτρέπεται ως λύση παρά μόνο για παιδιά 5-11. Rapid test θα χρειαστούν όσοι μετακινούνται με αστικό και υπεραστικό κτέλ. Πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα. Οι ανεβολίες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πρέπει να κάνουν ένα rapid test κάθε εβδομάδα σε ιδιωτικά κέντρα με κόστος 10 ευρώ. 2 rapid test τη εβδομάδα με κόστος 20 ευρώ θα κάνουν οι ανεβολίες εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση, σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές παραγωγές. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες λένε πως η Δέλτα ήδη επικρατεί κατά κράτος. Είναι ένας υπερμεταδοτικός έως αυτό το στέλεχος που εξελίσσεται ταχύτατα. Μόνο εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν και στα γήπεδα. Πάμε να δούμε τώρα μερικά από αυτά που έχουμε μαζέψει τα της τελευταίας στιγμής. Είχαμε ένα επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, στη Σύρο, σε σχολείο. Ο συνάδελφος και φίλος και συνεργάτης από τα παλιά, ο Νίκος Παπαντονάκης από την Σύρο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω μετά από πολλά χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Εξήγησέ μας τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι ακριβώς έγινε για να το δούμε και με ήχο σε λίγο. Ωραία, λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με το πρώτο κουδούνι σήμερα, με το που άρχισε η σχολική χρονιά, άρχισαν και τα πρώτα παρατράγωδα δυστυχώς στη Σύρο. Οι εικόνες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας είναι από τα γυμνάσια της Σύρου. Συγκεκριμένα βλέπετε έναν άντρα ο οποίος συνόδευε μία μητέρα μαθητή, ο οποίος μπήκε μέσα στο προάβλιο χώρο του σχολείου δίχως να φοράει μάσκα και βέβαια δίχως να έχει εμβολιαστεί. Θα πρέπει να πούμε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Στο δημοτικό σχολείο της Άνω Σύρου, εκεί όπου
πηγαίνει η μία κόρη τη συγκεκριμένη μητέρα, η οποία ήθελε να μπει με το έτσι θέλω μέσα στο προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου χωρίς βέβαια να είχε εμβολιαστεί, όταν οι υπεύθυνοι του σχολείου τη ζητήσανε το... Ναι, γιατί έτσι θέλει και γιατί ο καθένας αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για να ακούσουμε λίγο τον ήχο. Πάω τώρα από εδώ τώρα. Τι είναι αυτό, τι τον έφερε. Χωρίς μάσκα ούτε σ***. Αυτόν έφερε. Λοιπόν, να εξηγήσω τώρα ότι πρώτα απ' όλα η μέρα έχει λύσει καλά. Με βάση τα στοιχεία που τώρα έχουμε. Δεν έχουμε δηλαδή παρατράγουδα. Απορείς μερικές φορές με την οτροπία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να φοράει μάσκα. Δικαίωμά του. Δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Δικαίωμά του. Αλλά απαιτεί να πηγαίνει μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, δεν είναι η λογική ότι να σεβαστείτε εσείς εμένα, γιατί εγώ δεν θέλω όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν θα σεβαστώ κανένα σας. Και θα κάνω ό,τι εγώ θέλω.